Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε να τον πληροφορήσω εάν, εάν το Υπουργείο γνωρίζει ποια κόμματα θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο και αν την χάνει της αποδοχής των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δήλωσα ότι δεν έχω πάρει δηλώσεις και ότι περιμένουμε να ακούσουμε τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων. Τοποθετήθηκε το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων και μπορούμε να ακούσουμε πλέον και τη θέση σας για το τι θα κάνετε. Εκείνο όμως που ζητάω από εσάς, κύριε Καραγκούνη, διότι εδώ εκπροσωπείτε τον πρόεδρο του κόμματός σας, είναι να μου πείτε χωρίς περιστροφές. Συμφωνείτε με την τοποθέτηση του κυρίου Κυριαζίδη? Το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, συμφωνεί με την τοποθέτηση του κυρίου Κυριαζίδη? Κάθε βουλευτής ό,τι θέλει. Κύριε, εγώ έθεσα κύριε, την επίσημη... Κύριε Καραγκούνη, σας παρακαλώ. Εγώ έχω τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα. Κύριε Καραγκούνη, σας παρακαλώ. Πολύ συγκεκριμένα. Κύριε Καραγκούνη, σας παρακαλώ. Μιλάω. Θα σας δώσω το λόγο αν θέλετε. Λοιπόν, ακούστε με πρώτα. Ακούστε με. Ζητάω να μου πείτε... αν συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση. Δεν ζητάω ούτε αν το αποκηρύξετε, ούτε τίποτα. Δικά σας θέματα εσωτερικά. Με αυτά που ακούσαμε μόλις τώρα. Συμφωνεί κύριε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα? Θέλω να μου πείτε. Να ψηφίσω έτσι ό,τι θέλει. Πολύ ωραία. Συμφωνείτε? Και είναι διαφορετικό μία κυβέρνηση να κατεβάζει νομοσχέδιο. Πολύ διαφορετικό. Συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος Κυριαζίδης προηγουμένως? Όσον αφορά τη θέση του Προέδρου, την κατέθεσα. Τι δεν καταλάβατε? Ότι δεν μας έχετε πει. Κατά πρώτο δεν μας έχετε πει. Αν έχει διαφορετική προσέγγιση ο κύριος Κυριαζίδης, δεν μπορώ να πω πώς θέλει ο καθένας να έχει προσέγγιση. Πολύ ωραία. Τι σχέση έχει αυτό? Αυτό έχει μεγάλη. Μεγάλη, μεγάλη. Για μας έχει τεράστια. Ότι ερχόσαστε εδώ και λέτε άλλα ντάλλον ο ένας με τον άλλον.